Κύριε Πρόεδρε, θυμίζω την δέσμευσή σας να έρθει η ιεριουργία σαν θέμα εντός ημερησίας. Για να δούμε αν θα συμπληρωθεί το πάζλ του τσιμέντου στο πέμπτο διαμέρισμα. Τρία θέματα γρήγορα. Έχουμε βάλει επανειλημμένα το θέμα με το δίκτυο παιδικών σταθμών που συνεχώς συρρυκνώνεται και με τη δική σας θητεία. Καταφέρατε σε ένα χρόνο να βάλετε κι εσείς λιθαράκι στο κλείσιμο νέων παιδικών σταθμών. Ερχόμαστε τώρα στη διαχείριση των παιδιών, των οικογενειών που μείναν απ' έξω. 95 βρέφη και 56 νήπια μόνο στο πέμπτο διαμέρισμα μείναν εκτός. Και τώρα κινούνται διαδικασίες για να νοικιαστεί ένας χώρος. Προφανώς δεν είναι ένας χώρος, δεν μπορεί να υπάρχει ένας σταθμός για 150 παιδιά. Καμιά ενέργεια όμως ένα χρόνο τώρα, ενώ το πρόβλημα ήταν γνωστό. Και φτάνουμε στο διατάφτα, στο τέλος, και ψάχνουμε να βρούμε. Χρονιά χαμένη δηλαδή για αυτές τις οικογένειες. Το επισημαίνουμε γιατί κάποια πράγματα πρέπει να συνοδεύονται και με γρήγορες διαδικασίες. Μας έχετε συνηθίσει αλλού, θα τα πούμε στο 16, για τις γρήγορες διαδικασίες. Στα προβλήματα των Αθηναίων πάτε αργά ταζά, που λένε και στο χωριό μου. Δεύτερο παράδειγμα, παρόμοιο. ΚΑΠΑΠΣ, έχει στοιχειώσει. Ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Διαμερισματικού Συμβουλίου για τα 2,7 στρέμματα, τα οποία πρέπει να απαλωτριωθούν από το οικόπεδο της ΔΕΗ. Ο Δήμος δεν έχει καταθέσει τιμή για να πάει στα δικαστήρια, για να γίνει εξοδικαστικός, για να βρεθεί άκρη. Και ο χρόνος περνάει και όπως έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα, θα χαθεί και αυτό. Ενώ φυσικά η ΚΤΥΠ της κυβέρνησης επίσης αδιαφορεί για τα 6 στρέμματα που τα έχει απαλωτριώσει και τα έχει αφήσει έτσι για να φτιαχτεί ειδικό σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τρίτο θέμα. Ακούσαμε κι εμείς στην τηλεόραση ότι θα γίνει οριστικό κλείσιμο του μπαρ στη Βουλιαγμένης. Και βέβαια οριστικό κλείσιμο. Τι σημαίνει οριστικό κλείσιμο? Ο ιδιοκτήτης με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι τώρα το μπαρ δεν θα μπορεί να το λειτουργεί. Θα πάω στο διατάφτα. Το θέμα είναι ότι η πολεοδομία ήδη δίνει άδειες. Έχουμε καταγγελίες συγκεκριμένες. Μάρκου Μουσούρου και Αρχιμίδους. Δόθηκε άδεια. Που δεν είναι σύμφωνη με τις χρήσεις και με τις αποφάσεις του Προεδριακού Διατάγματος. Αρδιτού 44, υπόγειο, δόθηκε άδεια. Γιατί δώσατε άδεια? Εξηγήστε γιατί δίνετε άδειες παρά αυτά που προβλέπονται από τις χρήσεις γης σε συγκεκριμένα μπαράκια. Και το λέω αυτό γιατί Βουλιαγμένης είναι η κορυφή του Παγόβουνου.